Γεια σας! Καλώς ορίσατε σε ένα νέο βίντεο από το κανάλι Παίξτε μαζί μου παιχνίδια για παιδιά. Σήμερα θα δούμε μια πολύ όμορφη συσκευασία από την εταιρεία Playmobil και τη σειρά City Life, τον Ανθοπόλη με τα όμορφα λουλούδια του. Είναι το νούμερο 9082 αυτής της σειράς και ενδείκνυται για παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών. Ένας Ανθοπόλης λοιπόν, ο οποίος, όπως βλέπετε και εδώ στο πίσω μέρος, έχει πάρα πολλά εξαρτήματα και λουλούδια, όπως τριαντάφυλλα, αυτά που μοιάζουν νομίζω με κρίνα, κάποια έτσι ανθοδέσμες, κάποιες συνθέσεις με λουλούδια, ποτιστήρια, κάποια καλαθάκια, έχει πάρα πολλά πράγματα, μία άμαξα, έχει τη στολή του φυσικά, και έχει εδώ και ένα μολυβάκι με τον οποίο μπορείτε να γράψετε στον πίνακα. Για παράδειγμα μπορείτε να γράψετε τα αγαπημένα σας λουλούδια. Εδώ φαίνεται πως μπορείτε με το μολυβάκι να σχεδιάσετε και κάποιο από τα αγαπημένα σας λουλούδια. Νάτος και ο Ανθοπόλης με το μικρό του καρότσι. Κρατάει και στο χέρι μια ανθοδέσμη. Και εδώ επίσης μας δείχνει κάποιες ωραίες εικόνες από αυτό το πολύ ωραίο παιχνίδι. Πάμε λοιπόν όμως τώρα να ανοίξουμε τη συσκευασία και να δούμε τα περιεχόμενα που έχει μέσα. Ένα σακουλάκι και ακόμα ένα και ένα τρίτο. Νομίζω 4 έχει συνολικά, ναι, δεν έχει κάτι άλλο μέσα η συσκευασία. Εδώ έχουμε κάποια εργαλεία του Ανθοπόλη, όπως κάποιες γλάστρες. Εδώ έχουμε κάποια ποτιστήρια, κάποιες βάσεις για τα λουλούδια. Και εδώ μέσα είναι ο Ανθοπόλης μας, μαζί με τα εργαλεία και τα εξαρτήματα του καροτσιού. Οι οδηγίες φυσικά και τα λουλούδια είναι εδώ μέσα. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το πρώτο μας σακουλάκι και να δούμε από κοντά τον Ανθοπόλη, ο οποίος όπως βλέπετε φοράει έτσι ένα πολύχρωμο πουκάμισο και ένα μπλε σκούρο παντελόνι, φοράει πράσινα παπούτσια και τα μαλλιά του έτσι είναι πολύ ωραία. Νομίζω πως φοράει και μία στολή από πάνω ο Ανθοπόλης, πρέπει να είναι μέσα σε κάποιο από τα σακουλάκια, για να δω. Ναι, αυτό εδώ φοράει την ποδιά του. Νάτος, τώρα είναι έτοιμος. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν φτιάχνοντας και συναρμολογώντας την άμαξα, το μικρό αυτό καρότσι του Ανθοπόλη. Εδώ έχουμε κάποιες οδηγίες και ένα φυλάδιο με τα υπόλοιπα παιχνίδια Playmobil. Τα λουλούδια μας φυσικά. Δείτε σε πολύ όμορφα χρώματα για να κάνετε τις δικές σας όμορφες συνθέσεις. Άσπρο, πορτοκαλί, μοβ, κίτρινο, ροζ, πάρα πολλά λουλουδάκια. Αυτή λοιπόν είναι η μικρή άμαξα. Και πάμε να την συναρμολογήσουμε. Έτοιμη λοιπόν η άμαξα του Ανθοπόλη μας, τώρα θα φτιάξουμε και κάποια από τα λουλουδάκια, όπως αυτό το πολύ όμορφο ηλιοτρόπιο.
Και εδώ όπως βλέπετε έχουμε πάρα πολλά διαφορετικά λουλουδάκια. Θα χρειαστεί αρκετή ώρα να τα συναρμολογήσουμε και να κάνουμε τις δικές μας συνθέσεις. Να και αυτό εδώ, έχω κάνει αρκετά όπως βλέπετε. Κοιτάξτε τι ωραία χρώματα που έχει αυτό εδώ, αυτή η ωραία ανθοδέσμη. Και εδώ είναι διαφορετικά τα λουλουδάκια. Και ένα ωραίο βάζο έχει σε χρυσό χρώμα. Μπορείτε να βάλετε για παράδειγμα αυτήν εδώ τη βάση και να βάλετε πάνω τριαντάφυλλα. Πολύ ωραίο. Έτοιμα λοιπόν και τα λουλούδια μας. Μου άρεσε ιδιαίτερα αυτή η διαδικασία γιατί μπόρεσα να κάνω τις δικές μου συνθέσεις. Εδώ έχουμε ένα καλαθάκι, ένα ωραίο καλαθάκι όπου μπορείτε να βάλετε και εδώ μέσα κάποια λουλούδια. Ένα κουβαδάκι. Ακόμα ένα σε ασημή χρώμα. Μπορείτε να βάλετε εδώ τα λουλούδια να στέκονται. Εδώ είναι μία σακούλα, μία χάρτινη σακούλα, μία ακόμα γλάστρα, μπορείτε να βάλετε εδώ μέσα μία από αυτές τις ανθοδέσμες, το ποτιστήρι φυσικά. Και εδώ έχουμε το μολύβι με τον πίνακα. Μπορείτε να γράψετε ας πούμε κάτι πάνω στον πίνακα ή μπορείτε να ζωγραφίσετε ένα λουλουδάκι. Ό,τι θέλετε μπορείτε. Φυσικά σβήνει πάρα πολύ εύκολα. Δεν υπάρχει έτσι κάποιο πρόβλημα, οπότε μπορείτε να κάνετε συνεχώς τις ωραίες σας δημιουργίες. Αυτό εδώ το αυτοκόλλητο μπαίνει εδώ στον πίνακα αυτόν. Έτοιμο λοιπόν το σετ παιχνιδιού ο Ανθοπόλης από την σειρά City Life της εταιρείας Playmobil. Ένα πολύ ωραίο σετ με πάρα πολλά λουλούδια να τα συναρμολογήσετε και να κάνετε έτσι τις δικές σας συνθέσεις. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ελπίζω να το βρήκατε κι εσείς έτσι ωραίο και δημιουργικό. Πάντα τα παιχνίδια της Playmobil είναι έτσι δημιουργικά. Ελπίζω λοιπόν να σας άρεσε το βίντεο. Εάν σας άρεσε μπορείτε να πατήσετε απλά μου αρέσει. Μπορείτε να μας αφήσετε επίσης από κάτω το σχόλιο σας ποιο από αυτά είναι το αγαπημένο σας λουλούδι. Και φυσικά μην ξεχάσετε να κάνετε δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας. Θα τα πούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, γεια σας!